Λέγουμε εγώ Τζαντριατή και η καταγωγή μου είναι από Αλβανία. Τι διαφορές διαπιστώνετε ανάμεσα στα ίδια και στα έθιμα της Ελλάδας και της Αλβανίας? Θα το έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορές και σε τρόπο διασκέδασης και αν συγκρίνουμε το παλιό γερό στην Αλβανία με το σύστημα το Γότσα, σε θέμα θρησκείας υπήρχαν κάποιες εκεί που αποκαλυβόταν, αλλά τώρα είστε παρόμοια, είναι ίδια. Για παράδειγμα, όταν εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, στολίζουμε δέντρο ή καράβι. Εσείς κάνετε κάτι ανάλογο? Ναι, αυτό πάλι θα το πω ότι στα χρόνια που ήμουν εκεί, γιατί εδώ και 30 χρόνια ζω στην Ελλάδα, εκεί δίνανε πιο πολύ βάση στη αλλαγή της χρονιάς. Δηλαδή δεν γιορτάζανε πολύ τα Χριστούγεννα σε πολλά μέρη της Αλβανίας. Ενώ τώρα αυτό γίνεται σχεδόν ίδιο με την Ελλάδα. Ποια ηθική έθιμα έχετε φέρει μαζί σας από την Αλβανία? Είναι ίδια, όπως τα και επιμένω και ότι είναι ίδια. Δεν υπάρχουν διαφορά και σε φαγητά και σε γλέντια και σε κορούς και σε τραγούδια. Δηλαδή ακούμε εδώ και νομίζουμε ότι είμαστε εκεί. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τα φαγητά από τα γλυκά? Ναι. Λοιπόν, επειδή εδώ η δουλειά μου στην Ελλάδα είναι και με το φαΐ, ασχολούμαι με το φαγητό, θα το έλεγα ότι στην Αλβανία είναι πιο πολύ το σκοταλιό, δηλαδή κατσαρόλα. Ενώ εδώ είναι τα στεγνά φαγητά, τα γρήγορα, τα σουλάκια, τα τέτοια. Εκεί θα το έλεγα ότι υπάρχει λίγο διαφορά. Γενικές γραμμές, πίτες σε τέτοια, γλυκά είναι ίδια. Διαπιστώνετε διαφορές στον τρόπο διασκέδασης, στον τραγούδι, στον χορό? Υπάρχει στην Ελλάδα, θα το έλεγα ότι υπάρχει πιο πολύ διασκέδαση. Δηλαδή η νυχτερινή ζωή είναι πιο πάνω. Αλλά σε θέμα τραγούδια και τέτοια έχει ένα. Μοιάζουν πολύ. Έχετε να μοιραστείτε μαζί μας κάτι άλλο σε σχέση με τις παραδόσεις, τα έθιμα και τα έθιμα των δύο χωρών? Τους δύο χωρών. Όχι, επειδή γι' αυτό λέω ότι ζω στην Ελλάδα 30 χρόνια και από εκεί θυμάμαι ήταν πολύ λίγα τα πράγματα που γιορτάζαμε. Δηλαδή ήταν, όπως είπαμε, πρωτοχρονιά και από εκεί κάνα δύο άλλες που εντάξει. Ενώ στην Ελλάδα είναι πιο ανεβασμένα λίγο. Και... αυτά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.